Εξήλθεν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε: «Τι να κατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου? Λάβετε αυτόν ημείς και κατά τον νόμον ημών κρίνατε αυτόν?» Είπωνον αυτό οι Ιουδαίοι: «Ημίν ουκ έξεστην αποκτήνε ουδένα, ή να ο λόγος του Ιησού πληρωθεί, ον είπε: σημαίνουν ποιο θανάτω, ή μελέν αποθενίσκην». Εισήλθενουν εις το πρετόριον πάλιν ο Πιλάτος, και φώνησε τον Ιησούν και είπεν αυτό: «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Απεκρίθη αυτό Ιησούς: «Αφέ αυτού συλλέγεις τούτο, οι άλλοι σύ είπων περί εμού?» Απεκρίθη ο Πιλάτος: «Μήτι εγώ Ιουδαίος ημί, το έθνος το σών και οι αρχιερείς παρέδω καν σε εμί. Τι έπει εισάς?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Η βασιλεία η εμή ούκεστην εκ του κόσμου τούτου, ή εκ του κόσμου τούτου είναι η βασιλεία η εμή, ή υπηρέτε, αν η εμή γονίζοντο, ή να μη παραδοθώ της Ιουδαίης. Νύν δε η βασιλεία η εμή ούκεστην εντεύθεν». Είπενουν αυτό Πιλάτος: «Ουκούν βασιλεύς εσύ?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Συ λέγεις ότι βασιλεύς ημί εγώ. Εγώ εις τούτο γεγέννημε και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Εγώ εις τούτο γεγέννημε και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ή να μαρτυρήσω ότι αληθεία. Πας ον εκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής». Λέγει αυτό Πιλάτος: «Τι εστιν αλήθεια?» Και τούτο υπόν πάλιν εξήλθεν προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτής: «Εγώ ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Έστι δε συνήθιαν ημίν, ή να ένα ημίν απολύσω εν το Πάσχα. Βούλεστε ούν ημίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Εκράβγασαν ούν πάλιν πάντες, λέγοντες: «Μη τούτον, αλλά τον Βαραβάν. Ίνδε ο Βαραβάς ληστής». Τότε ούν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε, και οι στρατιώτε πλέξαντε στέφανον εξ ακανθών επέθηκαν αυτού τη κεφαλή, και ημάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον: «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων», και δίδουν αυτό ραπίσματα. Εξήλθουν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής: «Είδε, άγω ημίν αυτόν έξω, ειν αγνώτε, ότι εν αυτό ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω». Εξήλθενουν ο Ιησούς έξω, φορών τον ακάνθινον στέφανον και το πορφυρούν ημάτιον, και λέγει αυτής: «Είδε ο άνθρωπος, ότε ουν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε, εκράβγασαν λέγοντες: σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος: «Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε, εγώ γαρ ούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν». Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι: «Ημείς νόμον έχομεν, και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν, ότι εαυτόν Υιόν του Θεού επίησεν». Ότε ούν ήκουσεν ο Πιλάτος τούτο των λόγων, μάλλον εφοβήθη, και εισήλθεν στο πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού: «Πόθεν εισύ?» Ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκέδωκεν αυτό. Λέγιουν αυτό Πιλάτος: «Ημί ουλαλής, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού,
ημίν συνδεδομένων άνωθεν. Δια τούτο παραδιδούς μεσύ μίζων αμαρτίαν έχει. Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος απολύσε αυτόν. Οι δε Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις, ούκι φίλος του Κέσαρος. Πας ο βασιλέα εαυτόν ποιόν, αντιλέγει το Κέσαρι. Ο ουν Πιλάτος ακούσας τούτο των λόγων, ηγαγεν έξω τον Ιησούν και κάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ίνδε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε έκτη. Και λέγει της Ιουδαίης, είδε ο βασιλεύς ημών. Είδε ο βασιλεύς ημών. Είδε εκράβγασα. Άρων, 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 σταύρωσον αυτόν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τον βασιλέα ημών σταυρώσω. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, ουκέχομεν βασιλέα ή μη Κέσαρα. Τότε ουν παρέδοκεν αυτόν αυτής. Τότε ουν παρέδοκεν αυτόν αυτήν. Να σταυρωθεί τότε οι στρατιώτη του ηγεμόνος παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν και κτίσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνιν. Πλέξαντε στέφανον εξακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού. Επέθηκαν επί την κεφαλήν μου. Κάλαμον επί την δεξιάν αυτού. Και επί την δεξιά μου. Χείραν έδωκαν. Και γονιπετήσαντες
έμπροσθεν αυτού ενέπαιζον αυτό λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και επτίσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού και όταν έπαιξαν αυτό εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Σήμερο κρεμάται επί ξύλου.